Το πέρασμα από τις κλειστές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τα κλειστά κέντρα παιδικής προστασίας σε μια εποχή που θα επικρατεί η μη αυτόνομη διαβίωση, σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως τονίστηκε, στο περιθώριο εργασιών συνεδρίου για τις σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική προστασία, σταδιακά θα χαραχτεί μια στρατηγική που θα έχει επίκεντρο την ανοιχτή περίθαλψη. Πλέον φεύγουμε και μπαίνουμε στο μοντέλο της υγιούς και ενεργούς γύρανσης. Δεν χρήζουν όλοι οι άνθρωποι αυτό που λέμε να πάνε σε ένα γεροκομείο. Αυτό πρέπει να ανοίξει και πλέον με την προσιτή και μακροχρόνια φροντίδα θα γίνει πλέον ο συνδυασμός της πρόνοιας και της υγείας, ώστε αυτές οι δομές να είναι καλύτερα αξιοποιήσιμες προς τα άτομα τρίτης ηλικίας και τα άτομα τρίτης ηλικίας να έχουν καλύτερη και πιο, αν θέλετε, επόμενη μέρα. Το νέο μοντέλο της ημιαυτόνομης περίθαλψης αφορά τόσο στα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές όσο και στους ηλικιωμένους. Όλο αυτό αρχίζει τώρα και αναπτύσσεται, από εκεί θα έχουμε και τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι νομίζω ένα μοντέλο το οποίο το θέλουν και τα άτομα τρίτης ηλικίας και νομίζω θα βοηθήσει περισσότερο αυτό που λέμε στη συμπερίληψη στην κοινωνία μας. Στόχος του συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου, το Ανουσάκιο Θεραπευτήριο και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης είναι να αναδειχτούν οι κοινωνικές μεταβολές καθώς και σύγχρονες καλές πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων. Για το κόστος της φροντίδας που απομίζονται οι επαγγελματίες υγείας, μίλησε η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, Αργυρό Καλαϊτζάκη. Πολλά είναι τα συμπτώματα ψυχικής υγείας που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι. Από το πολύ απλό στρες, άγχος και κατάθλιψη, πώς και σας φανεί περίεργο, αυτά είναι τα απλά. Αποθάρρυνση, πολύ μεγάλη αποθάρρυνση, έλλειψη, να χάσει το ενδιαφέρον του να φροντίζει πια τους ανθρώπους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το βασικό εργαλείο των επαγγελματία που είναι η ενσυναίσθηση, το να νοιάζεται και για να φροντίσει τους άλλους, κάποια στιγμή το χάνει. Χάνει τα ψυχικά του υποθέματα, δεν αντέχει πια. Η έλλειψη ωστόσο προγραμμάτων στήριξης των επαγγελματιών υγείας που συχνά αποδυναμωμένοι και εξουθενωμένοι ασκούν το λειτουργήμά τους έχει άμεσο αντίκτυπο στους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε δομές υγείας και πρόνοιας.